Καλώς ήρθατε, μικρή μου φίλη, σε αυτή την όμορφη πόλη που είναι γεμάτη με ζωάκια. Μαζί τους θα μάθουμε τα επαγγέλματα. Είστε έτοιμοι? Πάμε να ξεκινήσουμε. Το λιοντάρι είναι γυμναστής και δουλεύει στο γυμναστήριο. Ο γυμναστής βοηθά τα υπόλοιπα ζωάκια να γυμνάσουν το σώμα τους. Η Μαϊμού είναι φαρμακοποιός και δουλεύει στο φαρμακείο. Ο φαρμακοποιός πουλά τα φάρμακα που χρειαζόμαστε όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα με την υγεία μας. Τα παλιά χρόνια οι φαρμακοποιοί έφτιαχναν οι ίδιοι τα φάρμακα που πουλούσαν. Το γουρουνάκι είναι μάγειρας και δουλεύει στο εστιατόριο. Ο μάγειρας μαγειρεύει στην κουζίνα νόστιμα φαγητά. Πολλές φορές σερβίρει ο ίδιος τους πελάτες του για να δει αν τους άρεσε το φαγητό. Ο σκίουρος είναι ταχυδρόμος και δουλεύει στο ταχυδρομείο. Ο ταχυδρόμος μεταφέρει τα γράμματα σε όλα τα σπίτια. Η ζεύρα είναι πυροσβέστης και δουλεύει στην πυροσβεστική υπηρεσία. Όταν δούμε φωτιά στο δάσος ή σε κάποιο σπίτι, τηλεφωνούμε στην πυροσβεστική για να έρθει να τη σβήσει. Η ζεύρα με το πυροσβεστικό όχημα τρέχει αμέσως και σβήνει τις φωτιές. Ο λαγός είναι πιλότος και δουλεύει στο αεροδρόμιο. Δουλειά του πιλότου είναι να οδηγεί το αεροπλάνο με ασφάλεια ψηλά στον ουρανό. Η υποποταμίνα είναι δασκάλα και δουλεύει στο δημοτικό σχολείο. Η δασκάλα μαθαίνει στα μικρά παιδιά να γράφουν, να διαβάζουν και να μετράνε. Τους μαθαίνει ακόμα να παίζουν όμορφα και σωστά στο προάβλιο. Η τίγρης είναι αστυνομικός και δουλεύει στο αστυνομικό τμήμα. Δουλειά του αστυνομικού είναι να μας προστατεύει από τους κλέφτες. Κοιτάξτε πόσο ο αστυνομικός κυνηγά και πιάνει τον κλέφτη. Επίσης, ο αστυνομικός
θα μας σταματήσει αν δεν φοράμε κράνος ή ζώνη ασφαλείας. Μικρή μου φίλη, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Χαίρομαι πολύ που μάθαμε παρέα τα επαγγέλματα. Πέρασα τέλεια! Γεια σας!